Χειρότερη. Όπα. Περίμενε, γιατί τα χειρότερα έρχονται. Χειρότερη. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Αυτό που είχε χαζεί το μετά. Και πού να δεις. Παναγιώτης, Παναγιώτης. Χειρότερη. Αγγελίτα. 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 Αυτό εννοούσε. Αυτό ήταν η πρώτη μου σκέψη. Κάτι είναι προσευχή για μένα. Προσευχή. Πάμε, αγάπη. Αγγελίτα, πρέπει μέσα στις επόμενες 2 ώρες να φτιάξεις ένα νοστιμότατο κέικ καρότου όπως αυτό στη φωτογραφία. Έχεις όλα τα υλικά και τη συνταγή στη διάθεσή σου. Μπορείς επίσης να έχεις τη βοήθεια του Παναγιώτη, χωρίς όμως αυτός να ακουμπήσει κάτι. Μπορεί απλά να σου δίνει οδηγίες. Εγώ θα τα έχω όλα αυτά. Εσείς δεν θα έχετε κουζίνα μετά από αυτό και σπίτι, μη σου πω. Θα βάλω όλη μου την αγάπη, όλη μου τη μαεστρία. Έχεις ξαναφτιάξει κάποιο γλυκό? Big Brother, με το ζόρι έχω ξαναφτιάξει ρύζι. Τίποτα. Οι δικοί μου άνθρωποι που ξέρουν ότι δεν πιάνουν τα χεράκια μου, δεν με αφήνουν να πολύ μπαίνουν στην κουζίνα. Αλλά θα το έχω κάνει και αυτό στο Big Brother. Θα έχω φτιάξει και γλυκό, που όλοι ξέρουμε ότι η ζαχαροπλαστική είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρεις τι, εγώ θα το φτιάξω, το φάει κανένας. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Εγώ θα το φάω. Κάποιος άκουσε ότι προθυμοποιήθηκε, ήταν η Μέρη. Εγώ, ναι! Κι εγώ! Είναι το αγαπημένο εγώ. Μου. Όλοι! Δεν πήγε από το σηκώτη, αυτή θα πάει από το κέικ μου, εντάξει. Big Brother, εδώ λέει για μίξερ. Θα τη βρείτε την άκρη. Εντάξει. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα φας κι εσύ όμως, θα σου φέρω να φας. Ανυπομονώ. Κάτσε, μιλες μεγάλες κουβέντες. Αχ. Παναγιώτη. Αντίο. Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Είναι εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Άλλη, πιο πολύ θα σας ζωρίσει το... Θεωρείς το popcorn δύσκολο? Όχι, αλλά είναι ο Παναγιώτης, οπότε δεν φοβάμαι. Δεν μπορεί να κουμπίσει τίποτα. Και εγώ ξέρω, αλλά... δεν μπορεί να συνταγεί. Θα σας δυσκολέψει πιο πολύ το ντεκόρ και όχι το... Έχετε μετρητή για γραμμάρια που θέλει ακριβώς? Έχει ζυγαριά εδώ. Α, εγώ δεν τα μετράω. Παιδιά, ό,τι λέει το τέτοιο, λοιπόν. Ναι, δεν χρειάζεται. Σόδα, μας έχει φέρει και πράγματα να τα κρατήσουμε για άλλα. Αυτή τη βανίλια, δηλαδή, βάζετε μια κουταλιά, δεν βάζει παραπάνω. Έτσι είναι. Ένα πράγμα θα φοβόμουν μόνο σε σένα, αν δεν ήταν ο Παναγιώτης, μη φάω κανένα τσόφλι. Κατά τα άλλα. Δεν μπορεί να το πει τίποτα. Ναι, θα κοιτάει όμως. Εντάξει, δεν είναι το φόρτι μου κουζίνα. Εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τα παιδιά, για να πάρουμε αυτά τα 15 ευρώ και για να έχουμε, αν βγει καλό, ένα γλυκό να τρώμε. Αλλά δεν μπορώ να σου υποσχεθώ απολύτως τίποτα. Δεν το έχω ξανακάνει. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, ειδικά στο Big Brother. Θα προσπαθήσω, ρε Big Brother, θα προσπαθήσω. Αφήστε με, έχετε πέσει όλοι πάνω μου. Δώσε, μωρέ! Τι τη έβαλε, μωρέ, εύκολο. Εγώ χαίρομαι πάρα. Τι ευλογία, είναι και μπουκωμένη και δεν μιλάει. Πάμε, 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 πάμε. Έζε, φίλε. Καροτόφιλο είναι αυτό, πάμε, δώσε. Δώσε, 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 δώσε. Το έχεις, αγάπη μου, πάμε, 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 πάμε. Άλλο ένα σετ είναι, πάμε, 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 πάμε. Δώσε. Έτσι σε θέλω. Αν δεν κάψει θερμίδα, δεν έχει κάνει carrot cake. Πάμε. Πονά το τρικεφαλά μου. Πάμε, πονά το κεφαλά σου, πάμε. Γυμναστική ήθελες, δώσε. Άλλαξε χέρι άμα πιάστηκες. Άιντε. Είμαι σε απόγνωση. Είμαι ήδη πιο λερωμένη από ποτέ. Δεν ξεχωρίζω τα μισά από τα υλικά. Δεν πειράζει, τα ξεχωρίζουν τα παιδιά και μου τα δίνουν. Φοβάμαι πάρα πολύ για το αποτέλεσμα. Δεν θα φάω. Το έχω πάρει απόφαση, θα αφήσω τα παιδιά να δοκιμάσουν πρώτοι, θα αφήσω να περάσει και ένα 24ωρο και αν δω ότι όλα καλά θα δοκιμάσω κι εγώ. Εντάξει, δεν παίζουμε με αυτά, με το φαγητό δεν το ρισκάρω εγώ προσωπικά. Προσχήμου, φάμε κανένα τσόφλι. Τώρα θέλω Παναγιώτη να κοιτάς. Ναι, γιατί είναι το μόνο μου άγχος, όλα τα άλλα εντάξει. Να αγχώνεσαι με εγώ εδώ. Τι μπορεί να... Ψυχολογικό είναι και πάλι, το τσόφλι δεν είναι κακό.
Δεν παθαίνει τίποτα. Δεν παθαίνει τίποτα. Απλά αυτό το χράτσα χράτσα. Τσόφλι. Πάμε. Δύο τσόφλι είναι μέσα. Βγάλτα. Καταπληκτικά. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Ένα, αυτό ήταν. Δεν είναι το άλλο, δεν είναι τσόφλι. Μην νομίζετε ότι είναι τσόφλι. Τι είναι. Τίποτα. Του αυγού. Λοιπόν. Και τη ζάχαρη. Ο Παναγιώτης είναι εκεί δίπλα μου. Προσπαθεί να μου εξηγήσει, αλλά είναι και από τους τύπους των ανθρώπων που όταν προσπαθούν να σε εξηγήσουν κάτι και δεν το καταλαβαίνεις με τη μία ή το κάνεις λίγο με δικό σου τρόπο, εκνευρίζεται. Και με αγχώνει, μου φεύγουν μπόλα από το χέρι, μου φεύγει τα κουτάλια, τα πυρούνια, μπερδεύω τελικά. Όχι έτσι, πάρτε. Ρε αγάπη. Ρε μωρό μου, πώς θα ξέρω πώς είναι το μισό. Πιάσε τον μπολ και ρίχνε και δες πώς είναι το μισό. Θα μου πέσει κάτω. Ρολάρι. Πάμε. Πάμε. Πιστεύω θα τα καταφέρω. Πιστεύω θα βγει κέικ. Τουλάχιστον θα μοιάζει με κέικ. Τώρα... Χρονιά ήταν. Oh, είναι τέλειο. Συνέχισε εσύ. Για συνέχισε. Ο Νίκος που είναι. Συγείο αυτό και δες αν το κέικ μέσα στο φούρνο θα το βάλεις με το δολίφι. Πρέπει να είναι όμορφο άμα το βάλεις στο ψυγείο ή το βάζεις έτσι όπως είναι. Βρε, κοπάνε το λίγο πάλι έτσι όπως το κοπάνεις και πριν. Μπράβο. Βάλ' το ψυγείο. Wow. Δοκίμασέ το. Τέλειο. Βάλ' το ψυγείο. Είναι τέλειο, το ξέρω. Βάλ' το ψυγείο. Θες να με παρατηρήσεις λίγο, μισό λεπτό. Βγάζω το ταψί από το φούρνο.